Φιλίου, ο πρόεδρος που έδινε μαζί μας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κυρία Αγαπητού. Πάντως εξελίσσεται σε σίριαλ. Έχω να σας πω ότι σκεφτόμενοι με τον τρόπο που θα τοποθετούμε σήμερα στην εκπομπή σας, αυτό το πρώτο το οποίο ήθελα έτσι και εγώ να αναφέρω είναι αυτό που λέτε και εσείς. Δηλαδή πραγματικά μια εκπαιδευτική πολιτική που όλοι γνωρίζουμε από παντού κατατέθηκε ότι είναι σημαντικό, έχει θετικό πρόσημο και παιδαγωγικό και κοινωνικό. Πραγματικά εξελίσσεται σε αυτό που έχετε πει και είναι πάρα πολύ ήπειρο. Είχαμε τη σεξουαλική παρενόχληση το προηγούμενο επεισόδιο, το προηγούμενο σύριαλ. Έκλεισε ο κύκλος όπως έκλεισε. Αφήστε τα ερωτηματικά που έμειναν ορούντες στον αέρα, γιατί και πώς έγινε όλο αυτό. Πάμε τώρα στην επέκταση της προδημοτικής. Γιατί έχουμε εσάς, την ΠΟΕ δηλαδή. Έχουμε τον κύριο Προδρόμο, ο οποίος επιμένει. Έχουμε βγήκαν και τα ιδιωτικά τυπιαγωγεία τώρα και λένε οι άνθρωποι αυτό που τους νοιάζει τους ιδίους τέλος πάντων. Έχουμε και τους γονείς οι οποίοι φωνάζουν. Στο τέλος της ημέρας έχουμε και τους γονείς που μας ρωτούν. Παιδιά, πότε να πάμε να γράψουμε τα μωρά μας τελικά στο σχολείο. Μπορεί να μας πει κάποιος, σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου εδώ να πω δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι αν από την αρχή η συγκεκριμένη πολιτική σχεδιαζόταν όπως και οι υπόλοιπες μέσα από τις ζώμες του δημόσιου σχολείου. Πείτε μου, κυρία Αγαπητού, θα υπήρχε κάποιος να φωνάζει, πραγματικά δηλαδή. Αν όπως έγινε η προς τα πάνω επέκταση της ηλικίας των 6 ετών, ξέρω εγώ, στα δημοτικά, και έμειναν τα παιδιά 2 χρόνια περισσότερο στην προδημοτική. Και υπήρξε τρόπος και έγινε έτσι, αντιμετωπίστηκε, αν θέλετε, ο υπερπληθυσμός που υπήρξε για 2 χρόνια. Ναι. Από τώρα, από τις δομές του δημόσιου σχολείου. Και εδώ δεν μπορούσαμε από την αρχή το Υπουργείο να σχεδιάσει τη συγκεκριμένη πολιτική να γίνει μέσα όπως γίνονται όλες οι εκπαιδευτικές πολιτικές. Mm. Δηλαδή να υπάρξει σχεδιασμός, να γίνουν οι κατάλληλοι σχεδιασμοί, να δουν πόσες είναι οι επιπλέον ανάγκες, να γίνει ένας σχεδιασμός για μετατροπή των κοινοτικών νηπιαγωγείων σε δημόσια, που είναι μια εύκολη λύση γιατί συστεγάζονται στις περισσότερες των περιπτώσεων, και να μην υπήρχε όλο αυτό που πραγματικά είναι λυπηρό, γιατί θα το ξαναπώ, είναι μια εκπαιδευτική πολιτική που έχει καταλήξει σε σύρια, θεωρώ, ξεκινώντας με βασικό αίτιο το ίδιο το Υπουργείο, γιατί έκανε τη λαθασμένη επιλογή να σχεδιάσει τη συγκεκριμένη πολιτική με τον τρόπο που τη σχεδίασε. Και να προσθέσω ακόμα κάτι. Mm-hmm. Έρχεται τώρα και κάνει μια ανάγνωση, αν θέλετε, της νομοθεσίας. Πρέπει να σας πω αρχικά ότι η θέση της ΠΟΕΔ από την αρχή ήταν ξεκάθαρη. Ναι. Δικαίωμα του κάθε παιδιού πρόσβαση του σε δημόσιο σχολείο, έτσι. Ναι. Έρχεται λοιπόν η Βουλή 2 Δεκεμβρίου και τροποποιεί την αρχική πρόθεση του Υπουργείου, που ήταν από την πρώτη χρονιά επιχορήγηση κουπόνια και λοιπά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, με το οποίο βεβαίως και αντιδράσαμε και αντιδρούμε. Έκανε μια τροποποίηση, αν θέλετε, προσπαθώντας έτσι να βελτιώσει την αρχική νομοθεσία. Και έρχεται μετά το Υπουργείο και αναιρεί τα όσα είπε και λέει, ξέρετε, και λοιπά, κάνει μια ανάγνωση το ίδιο από μόνο του, την οποία και εξέδωσε παραμονή πρωτοχρονιάς και προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση. Και πραγματικά είμαστε κι εμείς και παρακολουθούμε έτσι τις εξελίξεις και διαρωτούμαστε. Τελικά το Υπουργείο, αντί να βρίσκει λύσεις, δημιουργεί λύσεις μέσα από κινδυνολογίε, αγχώνοντας και τους γονείς. Ναι, γιατί όταν έχεις ένα Υπουργείο Παιδείας, το οποίο λέει ότι παιδιά δεν θα υπάρχουν θέσεις, σου το λέει ξεκάθαρα το Υπουργείο, έτσι, διαβάζω τώρα ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις και ότι τα κοινοτικά τα οποία λέτε εσείς ότι θα μπορούσαν να απορροφήσουν ένα μέρος, λέει το ίδιο το Υπουργείο ότι δεν είναι οργανωμένα σχολεία, τα διευθύνουν οι κατατόπιοι σύνδεσμοι γονέων. Έρχεσαι και λες, θα πάρω το παιδί μου κάπου που δεν είναι οργανωμένα, θα πάω να γραφτώ και δεν θα έχει θέση, και πού θα πάει το παιδί μου με ένα σχολείο. Κυρία Αγαπητού, πραγματικά, επιτρέψτε μου να καταθέσω ξανά τον προβληματισμό μου γι' αυτό και να επιβεβαιώσω ακόμα μια φορά τα όσα λέω. Στον ίδιο το σχεδιασμό που το Υπουργείο κατέθεσε στη Βουλή, το ίδιο αναφέρεται σε κοινοτικά νηπιαγωγεία, το ίδιο αναφέρεται ότι θα μπουν σε αυτό το ρόλο και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία, ακριβώς για να καλύψουν τις ανάγκες. Mm. Έρχεται μετά και κάνει αυτή την τοποθέτηση, κυρία Αγαπητού, για το όνομα του Θεού. Μάλιστα. Δηλαδή, πραγματικά, δεν είναι σύρια, είναι το θέατρο του παραλόγου, αγαπητή Κατερίνα. Ναι. Ειλικρινά. Κυρία Βασίλη,
Ωραία. Το σενάριο όντως να υπάρχουν, να μην υπάρχουν θέσεις, δεν ξέρω αν έχετε τους αριθμούς εσείς, γιατί κάποιος θα πρέπει να μας πει αυτούς τους αριθμούς. Όντως ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα. Κυρία Καπιτού, τα δύο πρώτα χρόνια αντιλαμβάνεστε οι αριθμοί που μπορεί ο καθένας να υπολογίσει, αγαπητή Κατερίνα, είναι ότι στην ουσία για 8 μήνες προς τα κάτω επέκταση είναι περίπου αν το δούμε χοντρικώς, έτσι, είναι τα μισά παιδιά από αυτά που φοιτούν σήμερα στην προδημοτική εκπαίδευση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν κάνω λάθος, φοιτούνται νομίζω 12.000 παιδιά. 6.000 παιδιά αφορούν αυτοί 8 μήνες προς τα κάτω. Και όπως αναφέρει και ο σχεδιασμός του Υπουργείου, αυτό θα γίνει προοδευτικά 2 μήνες τη γεννήσεων προς τα κάτω την πρώτη χρονιά, ακόμα 2 προς τα κάτω μετά και 4 μήνες μετά. Τα δύο πρώτα χρόνια, επαναλαμβάνω, το ίδιο το Υπουργείο το λέει αυτό, μπορεί να τύχει διαχείριση ο αριθμός αυτός και από τα υφιστάμενα νηπιαγωγεία που υπάρχουν, έτσι, γιατί υπάρχουν γενναίες θέσεις στα υφιστάμενα νηπιαγωγεία, mm-hmm. αλλά και από τη μετατροπή των κοινωνικών νηπιαγωγείων σε δημόσια. Αυτό γράφει και το ίδιο το Υπουργείο σε αρκετούς από τις τοποθετήσεις του και, και στο σχεδιασμό τον οποίο έχει καταθέσει και στην Βουλή. Το πρόβλημα υποτίθεται ότι προκύπτει την τρίτη χρονιά. Για μας, αγαπητή Κατερίνα, είναι ξεκάθαρο. Αν από σήμερα ξεκινήσει να γίνει ένα σχεδιασμός και μετά από 2 χρόνια, αν χρειαστούμε έστω και 30 και 40 αίθουσες, δεν είναι κάτι τραγικό που δεν θα μπορέσουμε σε βάθος χρόνου διετίας να χτιστούν, αν θέλεις, ένας αριθμός αιθουσών, να επεκταθούν τα υφιστάμενα νηπιαγωγεία. Αν τελικά όντως προκύψει ανάγκη, γιατί ξέρετε, υπάρχει ο παράγοντας του σκαμπανεβάσματος του αριθμού των παιδιών. Έτσι, όλοι αυτοί οι αριθμοί που σας έχω αναφέρει είναι έτσι χοντρικός. Ναι. Επομένως, ναι, με ένα σωστό σχεδιασμό την τρίτη χρονιά, που σύμφωνα με το Υπουργείο προκύπτει το πρόβλημα, ναι, μπορεί να τύχει διαχείριση. Δεν είναι η τραγική. Μιλούμε για γεννήτες που αντιστοιχούν σε 4 μήνες. Μα... Άρα δεν είναι κάτι το τραγικό. Και επίσης, να κάνω ακόμα ένα σχόλιο. Μόνο και μόνο για αναφορά σου, αγαπητή Κατερίνα, στο ότι τελικά ποιοι είναι τούτοι αριθμοί, αφού το Υπουργείο από την αρχή που ξεκίνησε τις τοποθετήσεις του, έχουμε ακούσει πάνω από 10 παραλλαγές αριθμού. Είναι αλήθεια. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητή Κατερίνα? Εγώ άκουσα και αυτό. Επιβεβαιώνεται η ΠΟΕΘ που φώναζε, και πάντα βγαίνει η ΠΟΕΘ ότι είμαστε οι που φώναζε, ότι δεν υπάρχουν σχεδιασμοί από πλευράς Υπουργείου που αν υπήρχαν, έτσι, δεν θα μιλούσαν, δεν θα κινδυνολογούσαν τώρα και να λέγανε. Να το ξαναπώ. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα, με σωστούς σχεδιασμούς, ναι, μπορούν αυτά τα παιδιά να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία, σε δημόσια νηπιαγωγεία. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό το μπάχαλο τώρα μπαίνουν και τα ιδιωτικά, τα οποία θέλουν και αυτοί να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να τους το δώσετε κι εσείς. Δηλαδή, από την άποψη ότι για να τυγεί είναι λες και η ΠΟΕΔ δαιμονοποιεί το ιδιωτικό, είναι λες και το ιδιωτικό νιώθει ότι το αφήνουν απ' έξω και ότι θέλετε μόνο εσείς να έχετε ρόλο και λόγο ύπαρξης και σας βάζω να τσακώνεστε μεταξύ σας. Το τελευταίο που έχεις πει είναι το πιο σωστό. Το Υπουργείο πολλές φορές σε τοποθετήσεις, και ο ίδιος ο Υπουργός, θα το πω ξεκάθαρα, προσπαθεί να κάνει αυτό που λες. Εμείς ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Εμάς μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νηπιαγωγείο και θέλουμε να διασφαλιστεί το δικαίωμα του κάθε παιδιού σε δημόσιο νηπιαγωγείο με ταυτόχρονη στήριξη του δημόσιου νηπιαγωγείου για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ενδεχομένως αυξημένες ανάγκες. Από εκεί πέρα, ποτέ δεν έχουμε μπει σε τοποθετήσεις που να υποτιμούμε ούτε συναδέλφους, ούτε τη δουλειά των ιδιωτικών, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, αγαπητή Κατερίνα. Mm. Εμείς είμαστε εδώ προασπιζόμενοι το δημόσιο σχολείο. Και αυτό λέμε. Όπως όλα τα παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιο σχολείο, γιατί για αυτούς τους 8 μήνες να πρέπει να γίνει κάτι άλλο? Και για αυτούς τους 8 μήνες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δημόσιο σχολείο. Ποτέ δεν μιλήσαμε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αρνητικά ή οτιδήποτε άλλο, ενάντια στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, για το όνομα του Θεού. Να πω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Δικαιολογημένα οι άνθρωποι, και γι' αυτό αναφέρθηκα σε κινδυνολογίες, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο Υπουργός, το Υπουργείο, κάνει μια ανάγνωση της νομοθεσίας που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 28 Δεκεμβρίου.
με την οποία η πλειοψηφία της Βουλής έκρινε ότι δεν χρήζει αναπομπής, έτσι, και βγαίνει το Υπουργείο, κάνει την δική του ανάγνωση, έτσι, και την δημοσιοποιεί παραμονή πρωτοχρονιάς, σπέρνοντας τον πανικό, ενώ γνωρίζει ότι αναμένεται ακόμα και η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει ακόμα, είμαστε ακόμα όλοι σε αναμονή για να δούμε πώς θα γίνει τώρα, γιατί να πρέπει να βγει το Υπουργείο παραμονή πρωτοχρονιάς και να σπείρει τον πανικό και σε γονείς και στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, για το όνομα του Θεού. Βεβαίως οι άνθρωποι με το δίκιο τους, έτσι όπως είναι γραμμένη η ανακοίνωση του Υπουργείου, έχουν δίκιο οι άνθρωποι να ανησυχούν. Αλλά επιτρέψτε μου έτσι και σε αυτό να πω, αναφέρομαι σε ανάγνωση του Υπουργείου, γιατί εντάξει, ούτε εμείς είμαστε νομικοί, έτσι, ούτε δηλώνω νομικός, ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει μια άλλη ανάγνωση ότι η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε στην Βουλή, που είναι τροποποιητική, τροποποίηση, περιλαμβάνει μια τροποποίηση τέλος πάντων όσον αφορά την υποχρεωτική προδημοτική, την προστακάτω επέκταση υποχρεωτικής προδημοτικής. Υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά ότι το κάθε παιδί έχει δικαίωμα όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση να γίνει η εκπαίδευση αυτή είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Θα μπορούσε κάποιος αφελής, εγώ ας πούμε που δεν είμαι νομικός, να πει μα αφού υπάρχει αυτή η αναφορά, αφού το επιτρέπει η νομοθεσία, γιατί γίνεται αυτή η ανάγνωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε νομικοί. Έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις τελικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αγαπητή Κατερίνα, δεν έχουμε οτιδήποτε με τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Εκείνο που λέμε, και θα το ξαναπώ, είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα του παιδιού σε δημόσιο σχολείο. Αυτό λέμε. Από την αρχή το λέγαμε και θα το ξαναπώ. Εάν αυτό υιοθετούσε το ίδιο το Υπουργείο, σήμερα δεν θα είχαμε να παρακολουθούμε το θέατρο του παραλόγου που έχω αναφερθεί προηγουμένως. Λοιπόν, θα περιμένουμε και εμείς και να ενημερωθούν και οι γονείς πότε θα πάνε να γράψουν τα παιδάκια τους. Πρώτη εβδομάδα του Γενάρη, αυτό το είχαμε ανακοίνωση πριν από τις γιορτές ότι δεν θα γίνει. Θα περιμένουμε να δούμε εν αναμονή των αποφάσεων που θα πάρθουν.